Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε στο κέντρο μας είναι ο Αλεξανδρίτης Καντέλα Gentle με ψυχτικό μηχανισμό και το X-Lays με Medical Device. Αφού εκτιμηθούν πρώτα οι ανάγκες του κάθε πελάτη, γίνεται η επιλογή του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί και πολλές φορές υπάρχει συνδυασμός των δύο σε μία συνεδρία για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Το μηχάνημα Αλεξανδρίτης θεωρείται ο βασιλιάς στην αποτρίχωση με λέιζερ. Διαθέτει ψυχτικό μηχανισμό που βοηθάει ώστε η συνεδρία να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Σημαντικό για την αποτρίχωση με Αλεξανδρίτη είναι ο πελάτης να έχει ξυριστεί περίπου 3 με 6 μέρες πριν από τη συνεδρία. Στο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε κάθε συνεδρία, ο πελάτης φοράει πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά. Στη συνέχεια, σημειώνονται με ένα λευκό μολύβι οι περιοχές ενδιαφέροντος και γίνεται πάντα κάλυψη των περιοχών που παρουσιάζουν επικινδυνότητα, όπως ελιές, σπήλους και πληγές. Έπειτα, ο χειριστής επιλέγει τις ανάλογες εντάσεις και τα spots ανάλογα με το τμήμα του σώματος που θα δουλέψει πρώτα, αλλά και σύμφωνα με το χρώμα της επιδερμίδας σε εκείνο το σημείο. Παράλληλα, γίνεται χρήση μεγεθυντικού φακού για τρίχες οι οποίες δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι. Οι συνεδρίες με X-Lays μπορούν να γίνουν όλο το χρόνο και το μηχάνημα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Σε αντίθεση με τον Αλεξανδρίτη, ο πελάτης πρέπει να είναι τελείως ξυρισμένος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Κατά τη συνεδρία χρησιμοποιείται ειδικό τζέλ με βάση το οποίο δουλεύει και το μηχάνημα. Το X-Lays είναι κατάλληλο και για περιπτώσεις έντονης θυλακίτιδας. Το λέιζερ προσώπου γίνεται πάντα με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια. Πριν από τη συνεδρία προηγείται σχολαστικός καθαρισμός του προσώπου και παρέχονται ειδικά μεταλλικά γυαλιά στον πελάτη για την επίτευξη μέγιστης ασφάλειας. Ένα σημαντικό σημείο πριν τη συνεδρία είναι να γίνει γνωστό στον πελάτη ότι αν φέρει φακούς επαφής υπάρχει πιθανότητα μετατόπισης τους. Με το τέλος της συνεδρίας τοποθετείται ενυδατική κρέμα και αντιλιακή. Το λέιζερ στην περιοχή της μασχάλης ξεκινά με την παροχή των ειδικών προστατευτικών γυαλιών. Γίνεται καλός καθαρισμός και στη συνέχεια σημειώνεται με ένα λευκό μολύβι η περιοχή που θα αποτριχωθεί. Με το πέρας της διαδικασίας, η περιοχή καθαρίζεται πάλι για να φύγουν οι τρίχες που έχουν καεί και έπειτα τοποθετείται ενυδατική κρέμα. Το λέιζερ στην περιοχή του μπικίνι ξεκινάει με την παροχή και πάλι των προστατευτικών γυαλιών και το σχολαστικό καθαρισμό της περιοχής. Η ένταση του λέιζερ επιλέγεται σε συνεννόηση με τον πελάτη, παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη το χρώμα της επιδερμίδας που τίνει να είναι πιο σκουρόχρωμη σε εκείνη την περιοχή. Χορηγείται παγοκίστη ή αναισθητική κρέμα για μια ανώδυνη συνεδρία. Με το τέλος της συνεδρίας καθαρίζεται η περιοχή και εφαρμόζεται ενυδατική κρέμα. Εάν κριθεί αναγκαίο, για να ολοκληρωθεί μια συνεδρία μπορεί να χρειαστεί ξύρισμα μιας περιοχής. Πρώτος τρόπος ξυρίσματος είναι η χρήση ξυραφιού, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιοχή του μπικίνι και της μασχάλης, και ο δεύτερος είναι η ξυριστική μηχανή, η οποία χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιφάνειες, όπως η πλάτη. Τα ξυραφάκια απορρίπτονται πάντοτε και οι κεφαλές της μηχανής απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Era Medical Laser and Beauty.